Απαντήσεις ανάμεσα στα αποκαΐδια να ζητούν το ανακριτικό της πυροσβεστικής και οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας που αφανίστηκε από τη φωτιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο βιοτεχνικό πάρκο του Γαζίου. Αποσβολωμένοι μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Μακατουνάκη αναζητούν απαντήσεις. Πώς το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες από τη στιγμή που η εστία φωτιάς, η οποία είχε εκδηλωθεί στο πρανές του δρόμου προς το Καβροχώρι, είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο. Σβήνα εδώ τη φωτιά. Κάποια στιγμή είδαμε και σβήνανε και το ελικόπτερο από την από πάνω μεριά. Μια στιγμή άρπαξε από την άλλη μεριά το αυτό. Γιατί έχει πάρει περιφερειακά πήγε. Τώρα, πια από εδώ μεριά, και είχε πυροσβεστεί από γύρω-γύρω. Mm-hmm. Ούτε καταλάβαμε καθόλου τι έγινε. Ξαφνικά και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρώτης εστίας, παλέτες και κάδοι που υπήρχαν στη βορεινή πλευρά του κτηρίου, λαμπάδιασαν με ολέθριες συνέπειες. Φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο της Κρήτη TV, η εστία της φωτιάς προγμένη από τους θυελώδεις νοτιάδες φούντωσε μέσα σε δευτερόλεπτα αγγίζοντας τη σκεπή του εργοστασίου, από όπου στα επόμενα λεπτά πέρασε απ' άκρη σ' άκρη του κτηρίου. Είχε τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, την πρώτη στιγμή πυροσβεστική με πολλές δυνάμεις και με ελικόπτερο εδώ πέρα. Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά. Κάποια στιγμή από έναν κάδο σκουπιδιών ξέφυγε η φωτιά. Δεν την προλάβανε η φωτιά και μπήκε στο κτίριο μέσα. Εργαζόμενοι με πυροσβεστήρες στα χέρια φαίνονται στο βίντεο να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά μέχρι τα οχήματα της πυροσβεστικής να μετακινηθούν αλλά και να εφοδιαστούν με νερό. Υπάρχουν Βλέπω έναν αγώνα δρόμου για να φέρουν νερό βέβαια τα πυροσβεστικά οχήματα. Εντάξει, υπάρχουν υδροφόρες, υπάρχουν επιχειρούν, εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει δυσκολία σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει και καλή συνεργασία και με τους ιδιώτες που έχουν ενταχθεί στο δίκτυό μας. Τα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν έφεραν την απόλυτη καταστροφή. Τα οχήματα της πυροσβεστικής έκαναν συνεχή δρομολόγια μέχρι τους κοντινότερους κρουνούς, καθώς τα υδροφόρα οχήματα έφτασαν αργότερα. Οι πυροσβέστες πάντως έδωσαν μάχη με το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες για να αποτρέψουν γενικευμένη καταστροφή στο βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και να αποσοβήσουν τον κίνδυνο έκρηξης στις δεξαμενές υγραερίου, ψύχοντάς τις συνεχώς με ρήψεις νερού από το ελικόπτερο.